γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της περιφέρειας Κρήτης για τη δημιουργία υποδομών τουρισμού στην Ήπεθρο προσβάσιμες, οι οποίες ουσιαστικά θα δώσουν μια συμπληρωματικότητα στο τουριστικό προϊόν, αλλά θα λύσει και ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, της έλλειψης προσβάσιμων υποδομών στον τομέα του τουρισμού της Ήπεθρου. Η διαδρομή αυτή αφορά ένα τμήμα, το τελευταίο θα έλεγα τμήμα της διαδρομής του Φαραγγιού της Σαμαριάς, από το φυλάκιο εισόδου από την πλευρά της Αγίας Δουρμέλης για 1400 μέτρα περίπου έως και τις πόρτες. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να υλοποιήσει αυτή η μελέτη είναι η δημιουργία των συνθήκων εκείνων οι οποίες διεθνώς είναι αποδεκτές σήμερα και αρμόζουν στην έννοια της προσβασιμότητας. Αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα όλων των ομάδων ΑΜΕΑ, είτε αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα, είτε αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν την ικανότητα να επισκεφτούν αυτό το φυσικό μέρος, το ιδιαίτερο φυσικό μέρος της Κρήτης. Καταρχήν θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες της βατότητας της διαδρομής. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν τα αναγκαία έργα, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ένα κινητικό πρόβλημα να περπατάει πάνω σε ένα, είτε με αμαξίδιο είτε με τα πόδια, πάνω σε ένα οδόστρωμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι διεθνείς κανόνες αυτή τη στιγμή για την προσβασιμότητα. Αυτό έχει να κάνει με το πλάτος της διαδρομής, το είδος του υλικού. Θα πρέπει να καλυφθούν σε κάποια σημεία υψομετρικές διαφορές οι οποίες αυτή τη στιγμή δυσχεραίνουν την δυνατότητα πρόσβασης ενός ΑΜΕΑ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι γεφυρώσεις σε κάποια σημεία που περνάμε αναγκαστικά, διασχίζουμε το χήμαρο του Φαραγγιού, και κυρίως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες στο σημείο που βρίσκονται οι πόρτες, εκεί που είναι και το, θα έλεγα, το σημείο το πιο ενδιαφέρον του Φαραγγιού, ώστε να κατανοούν οι άνθρωποι αυτοί τα χαρακτηριστικά του Φαραγγιού και για ποιο λόγο θεωρείται ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία της Κρήτης. 1400 μέτρα και περιλαμβάνει, όπως σας είπα, εργασίες οδοστρωσίας, περιλαμβάνει εργασίες ασφάλειας σε κάποια σημεία που θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια κυκλειδώματα ή οτιδήποτε άλλο έργο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να νιώθει και να αισθάνεται ασφαλής. Καθώς επίσης και την αναγκαία πληροφόρηση, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη κάθε στιγμή, σε όποιο σημείο βρίσκεται, να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.